Χαιρετώ όλη την παρέα. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε ένα review ενός συναργυλίου ο οποίος προέρχεται από την Γερμανία και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στην εταιρεία VD Hookah. Όπως βλέπετε στα δεξιά μου έχω ήδη ετοιμάσει, το μοντέλο είναι το P3-1 και εδώ στα αριστερά μου έχω το κουτί, θα κάνουμε ένα γρήγορο έτσι unboxing παρόλο που έχω κάνει και βίντεο unboxing. Θα πούμε δύο λόγια για την εταιρεία VD Hookah και για το μοντέλο P3-2 και στη συνέχεια θα ετοιμάσω ένα πύλινο να το ανάψω εδώ για σας και να σας πω την δική μου άποψη κατά την εμπειρία χρήσης και βέβαια φυσικά τα συμπεράσματα που θα σας πω τα έχω βγάλει εδώ και αρκετό καιρό, δεν θα είναι με ένα μόνο κάπνισμα. Τον έχω τον αργυλέ στην κατοχή μου αρκετό καιρό και έτσι έχω βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Οπότε ας προχωρήσουμε να κάνουμε ένα γρήγορο unboxing. Βγάζουμε το πιατάκι μας, την καρδιά του ναρτιλέ, το πάνω κομμάτι του κεντρικού σωλήνα, το κάτω, το ντάμστεμ ουσιαστικά, τον αντάπτορα για την εισαγωγή μας και τον αντάπτορα για το πιατάκι μας. Φυσικά μέσα στο κουτάκι μας μας δίνει και κάποιες μπύλες για την εξαέρωση και κάποιες ανταλλακτικές μπυλίτσες, κάποιες έξτρα. Να σας δώσω ένα tip για να προσέχετε. Έχουν ειδικές υποδοχές στο πάνω τμήμα ουσιαστικά της καρδιάς. Έχει 4 υποδοχές. Βάζουμε τις μπυλίτσες μας και στη συνέχεια κουμπώνουμε την κεντρική σωλήνα ουσιαστικά. Το πάνω και το κάτω τμήμα του κεντρικού σωλήνα. Ένα tip για όταν θέλετε να καθαρίσετε έτσι εξονυχιστικά τον ναργιλέ, να κάνετε ένα πιο σχολαστικό καθάρισμα. Καλό θα ήταν. Θα ξεβιδώσετε φυσικά τα τμήματα του πάνω και κάτω κεντρικού σωλήνα, αλλά στην πορεία προσέχετε μην ρίξετε απότομα νερό στην καρδιά για να καθαρίσετε ή μην του πάρετε χωρίς να βάλετε από κάτω το χέρι σας, διότι θα σας φύγουν οι μπυλίτσες, είναι αρκετά μικρές, δεν έχουν κάτι, εφόσον βγουν οι σωλήνες δεν τους συγκρατεί κάτι και πολύ εύκολα αν τις αναποδογυρίσετε κατά αυτόν τον τρόπο στον νεροχύτη σας να περάσουν μέσα στο σιφόνι και να τις χάσετε. Φυσικά υπάρχει και ανταλλακτικές, ένα ζευγάρι ουσιαστικά ανταλλακτικών μέσα στο κουτί, αλλά επειδή το ατύχημα μπορεί να γίνει μία, αλλά μπορεί να γίνει και δεύτερη και τρίτη φορά, μετά πολύ πιθανόν να ψαχνόμαστε για μπυλίτσες. Οπότε καλό είναι όσοι έχετε αυτόν τον αργυλή ή όσοι πρόκειται να τον αποκτήσετε, να το έχετε αυτό κατά νου και να το προσέχετε κάθε φορά που θέλετε να κάνετε ένα πιο σχολαστικό καθάρισμα. Λοιπόν, για να κάνω τη συναρμολόγηση, όπως βλέπετε στα δεξιά μου τον έχω ετοιμάσει τον αργυλέ με το διακοσμητικό περίβλημα ουσιαστικά που είναι από σκληρό πλαστικό στο πάνω τμήμα του κεντρικού σωλήνα. Οπότε, επειδή μας δίνεται η δυνατότητα να αφαιρέσουμε αυτό το προστατευτικό κάλυμα και ο ναρτιλές να χρησιμοποιηθεί και πιο γυμνό ουσιαστικά με την εμφάνιση αυτή την πιο μεταλλική, θα τον συναρμολογήσω και έτσι για να δείτε τις δύο ουσιαστικά εναλλακτικές εμφάνισεις που μας παρέχεται με αυτόν τον ναρτιλέ. Να πω λίγα πράγματα και για την εταιρεία VD Hookah. Η VD Hookah είναι γερμανική εταιρεία, έχει την έδρα της στην Γερμανία και κατασκευάζει τους ναργιλέδες της στην Κίνα, φυσικά για να υπάρχει ένα έτσι πιο χαμηλό κόστος. Να αναφέρω μάλιστα ότι οι περισσότεροι ναργιλέδες ανεξαρτήτου εταιρείας, είτε είναι γερμανικής, είτε είναι ρωσικής, είτε είναι αμερικάνικης, είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι η εταιρεία, φυσικά για να έχουν χαμηλό κόστος, δηλαδή οι ναργιλέδες είναι 180 ευρώ και κάτω, για να έχουν αυτό το χαμηλό κόστος, η παραγωγή γίνεται κατά κόρον στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μετράει είναι ο ποιοτικός έλεγχος που γίνεται από την εκάστοτε εταιρεία, δηλαδή πόσο χέρι τους βάζουν και αν αφήνουν τα προϊόντα αυτά που βγαίνουν στη τελική μορφή, αν έχουν ατέλεση να περάσουν ή όχι για το κοινό. Όπως βλέπετε, τον ναργιλέ μου τον ετοίμασα. Ουσιαστικά είναι το ίδιο ακριβώς μοντέλο, είναι το μοντέλο P3, απλά αυτό είναι το P3-1 με την διάφανη γυάλα και αυτό είναι το P3-2 με τη γυάλα που έχει έτσι χρώματα που είναι χρωματισμένη σε μπλε τόνους. Και η μόνη διαφορά που βλέπετε εμφανισιακά, εκτός από την γυάλα όπως αναφέραμε, είναι το πάνω τμήμα του κεντρικού σωλήνα που δεξιά μου έχω αφήσει το
προστατευτικό, ας πούμε, το διακοσμητικό καπάκι που είναι από σκληρό πλαστικό, ενώ αριστερά μου τον έχω αφήσει τελείως γυμνό με αυτήν την μεταλλική ουσιαστικά υφή, η οποία άμα δείτε και από κοντά έχει κάποιες έτσι χαραγματιές, είναι κάπως, ας το πούμε, σε σχήμα ρόμβου, diamond, κάπως έτσι. Οπότε ελπίζω να σας κάλυψα έτσι με αυτή τη μικρή εισαγωγή, να πάω να ετοιμάσω το πύλινό μου, να κάνω ένα γρήγορο pack και να το ανάψω εδώ για εσάς, να σας πω πώς είναι ο ναργιλές κατά την εμπειρία χρήσης. Επιστρέφω σε λίγο. Και επιστρέψαμε. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει το πύλινό μου, έχω κάνει το pack μου. Χρησιμοποιώ ένα πύλινο της εταιρείας, της βραζιλιάνικης εταιρείας Mahala, μαζί με καλούπιλο τους πλάσεις, καπνό της εταιρείας, της ελληνικής εταιρείας Vulcana και δύο κάρβουνα 20 εξάρια. Να δούμε αν είναι έτοιμο. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά έτοιμο. Να κάνουμε 2-3 τζούρες και στη συνέχεια να σας πω δύο λόγια για την εμπειρία χρήσης του ναργιλέ της εταιρείας VD Hookah και το μοντέλο P3. Λοιπόν, και ας ξεκινήσω να σας πω ένα πράγμα που δεν ανέφερα προλίγου κατά την ώρα της συναρμολόγησης, ότι ο ναργιλές έρχεται με diffuser, το οποίο μάλιστα είναι αφαιρούμενο. Να σας τον δείξω σε αυτόν τον ναργιλέ που έχω δίπλα μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει diffuser στο κάτω μέρος, το οποίο είναι ανοιχτό και από κάτω, φυσικά είναι αφαιρούμενο. Για αυτούς δηλαδή που προτιμούν έτσι ένα πιο παραδοσιακό τράβημα, λίγο πιο βαρύ και πιο θορυβόδες, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το diffuser του, το οποίο είναι βιδωτό. Ας τον βάλουμε στη θέση του για να συνεχίσουμε. Εγώ σήμερα που τον έχω ανάψει εδώ για σας, φυσικά τον καπνίζω με τη χρήση του diffuser. Είναι περισσότερο στα γούστα μου. Όπως είπαμε, χωρίς diffuser βαραίνει λίγο το τράβηγμα και είναι λίγο πιο θορυβόδες. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε δύο λόγια έτσι όπως το χρησιμοποιώ εγώ σήμερα. Και ας αρχίσουμε να πούμε για το τράβηγμα, όπου είναι αρκετά ελαφρύ, αρκετά smooth θα έλεγε κανείς, και όσο για τον θόρυβο, με το diffuser είναι αρκετά αθόρυβο, πιστεύω να ακούγεται και στο βίντεο ότι είναι αρκετά χαμηλά τα επίπεδα θορύβου. Πιστεύω να ακούγεται και στο βίντεο. Και πάμε να προχωρήσουμε να πούμε για την εξαέρωσή του, όπου όπως είδατε και νωρίτερα που φύσηξα, βγαίνει από την καρδιά του ναργιλέ προς τα πάνω, προς το πιατάκι. Και για να εξαερώσει πλήρως η γυάλα μας χρειάζεται περίπου 1,5 με 2 βαριά θα λέγαμε φυσίματα. Είναι αρκετά δηλαδή καλός ως προς την εξαέρωση, παρόλο που αυτό δεν είναι ο πρώτος και κύριος λόγος να αγοράσουμε έναν ναργιλέ, αλλά θα λέγαμε ότι είναι θετικό να εξαερώνει με όσο δυνατόν λιγότερα φυσήματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται και στην κάμερα λόγω της μπλε γυάλας, ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη διάφανη, παρόλα αυτά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι με 2 φυσήματα έχει καθαρίσει πλήρως η γυάλα μας. Και να κάνω έτσι και μια εξαέρωση με τζούρα για να δείτε λίγο πιο πλούσιο το εφέ της εξαέρωσης. Θα λέγαμε ότι είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακό, βέβαια το συναντάμε σε αρκετές εταιρείες την εξαέρωση από την καρδιά προς τα πάνω, προς το πιατάκι, είτε το αντίστροφο. Παρ' όλα αυτά θα λέγαμε ότι είναι μια έτσι πολύ ωραία εξαέρωση, η οποία μάλιστα με το διακοσμητικό καπάκι, το περίβλημα αυτό το μαύρο που καλύπτει το πάνω τμήμα του κεντρικού σωλήνα, κάνει έτσι μια ωραία αντίθεση, βγαίνει λευκός ο καπνός,
και είναι μαύρο αυτό από μέσα έτσι και ψιλοκρύβεται θα λέγαμε. Οπότε ας προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο, να πω για την απόδοση της γεύσης που θα λέγαμε βεβαιότητα ότι αποδίδει άψογα την γεύση. Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και το πύλινό μας, η γεύση μας, τι πακ έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά, μεμονωμένα σαν ναργιλές καπνίζοντάς τον, τον έχω φυσικά, όπως σας είπα, στην κατοχή μου αρκετό καιρό και έχω κάνει πολλές δοκιμές, αποδίδει εξαιρετικά τη γεύση, δεν υστερεί πουθενά. Και ένα ενδιαφέρον συγκριτικό θα ήταν να το βάλουμε και δίπλα σε άλλους ναργιλές αντίστοιχης τιμής, δηλαδή στην ίδια κατηγορία τιμής, να δούμε αν έχει κάποια διαφορά, αν υστερεί κάπου. Παρ' όλα αυτά, αν τον καπνίσουμε μόνο του, ανεξάρτητο δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αποδίδει άψογα την γεύση μας. Και ας πάμε στο τελευταίο στάδιο αυτού του βίντεο, όπου είναι το ντουμάνι. Όπου θα λέγαμε ότι αποδίδει άψογα το ντουμάνι, βγάζει αρκετά πυκνό, ελπίζω να φαίνεται και στο βίντεο. Είναι ικανός να παράγει πολύ πυκνά έτσι και πλούσια ντουμάνια, πολύ ικανοποιητικά. Φυσικά, ξαναλέω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και τι ένταση θερμοκρασίας έχουμε δώσει στο πύλινό μας και τι πακ έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω να βλέπετε κι εσείς ότι αποδίδει εξαιρετικά και το ντουμάνι. Φυσικά σε αυτήν την κατηγορία τιμής, στα 160 με 180 ευρώ, υπάρχουν πολλές επιλογές για ναργιλέδες διάφορων εταιριών. Παρ' όλα αυτά θα λέγαμε ότι είναι πολύ τίμιος σαν ναργιλές. Γενικότερα η πλειοψηφία των ναργιλέδων της εταιρείας VD Hookah, είτε για starter, δηλαδή για κάτι πιο οικονομικό, είτε στα λίγο πιο μεγάλα της, έτσι, πιο ιδιαίτερα μοντέλα της, όπως είναι το P3 και κάποια. Αλλά θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ η τιμή, οπότε η επιλογή είναι δική σας. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας μετέδωσε όσο δυνατόν καλύτερα ήταν αυτή την εμπειρία χρήσης του συγκεκριμένου ναργιλέ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Καλά ντουμάνια σε όλους. Χαιρετώ.